Πάει το 20-0. Μόνο Άξελ, τι παίζεις. Άξελ, τι παίζεις. Δεν αντέξα, έπρεπε να παίξω λίγο Black Ops 2, καθώς είναι οι τελευταίες του μέρες, καθώς συντροφή. Το Black Ops 3 είναι το πρώτο, δεύτερο. Ήθελα να κάνω βίντεο story με κολοβίτη σαν παίζω. Ξέρετε, σε μένα συμμετέχνουν τα catcoms και είπα, Advanced Warfare δεν μπορώ να παίξω γιατί δεν βρίσκει lobby. Black Ops 2 όμως. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο Κυπραίο σίβρα να παίζουν το Black Ops 2. Ναι, και ήθελα να τεστάρω την κοινωνία μου, με Call of Duty. So, είπα να ενώσω το PlayStation 3. Παίξουμε, λέω, Black Ops 2. Να προετοιμαστούμε για Black Ops 3. Πώς με σκοτάσεις αυτός, δεν ξέρω. Για να παίξουμε. Εντάξει, το παιχνίδι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο σε αυτή την οθόνη, ρε φίλε. Nope. Αλλά το σημερινό βίντεο, ξέρεις, δεν είναι για το hey, ένωσα το PlayStation 3, hey, γιατί το έκανα, hey, έχει καιρό να παίξουμε και είπα γι' αυτό. Από τον τίτλο είδατε για ποιο λόγο είναι το σημερινό storycumentary, γιατί δεν ξέρω. Νιώθω πολύ άνετα αν παίζω και λέω ιστορίες, φαίνουν πιο εύκολα, ας το πούμε έτσι, και άμα ξεχάσω κάτι, ας πούμε, μπορώ, και don't, μπορώ να κόψω, ας πούμε, μετά στο edit και να το κάνω πιο ωραίο. So, έχω το PlayStation 3, αλλά η ιστορία πως απόκτησα το PlayStation 3 είναι νομίζω αρκετά ενδιαφέρον, γι' αυτό και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το βίντεο. So, για να πάρουμε κάτι, συνήθως είτε φυλάμε λεφτά, είτε μας τα δίνουν οι γονείς μας τα λεφτά, είτε δουλεύουμε και παίρνουμε λεφτά και αγοράζουμε αυτό που θέλουμε. Ως η δική μου περίπτωση ήταν λίγο διαφορετικό. Δευτέρα Λυκείου ήθελα πάρα πολύ PlayStation 3. Είχε φίλος μου πήγαινα και έπαιζα, ξέρω εγώ, κάθε μέρα. Και ωε φίλε, θέλω PlayStation, ρε. Θέλω PlayStation κι εγώ. Δυστυχώς δεν δούλευα. Εγώ δεν μπορούσα να μου το κουν τότε 400 ευρώ για να πάρω το PlayStation. So, το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω και well, το έκανα γιατί έτσι έχω το πλαίσιο, είναι να παίξω λίγα στοιχήματα. Γιατί ασχολούμαι λιγάκι με τα στοιχήματα στο ποδόσφαιρο. Και εγώ για να έχω το PlayStation 3 σημαίνει πως η τακτική δούλεψε. Όχι, εσύ πολύ δούλευε. Α, είσαι πίσω μου, ρε, θα πει. Θέλω να κάνω ένα μικρό μονταζάκι Black Ops 2 με απλά clips που έχω φυλάξει ήδη και να πάρω ακόμα λίγα για να έχω κάποια έξτρα. Σοφα εσύ. Flag jacket for the win. Αλλά πέθανα πάλι, δεν πέρασε. Σου ελπίζω να έχω σύντομα πριν βγει το Black Ops 3 έτοιμο μονταζάκι για Δευτέρα Λυκείου. Πόσο χρόνο ήμουνα? 17. Πρέπει να ήμουνα 17, δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ήμουνα 17. Φάνηκα λίγο πάρα πολύ τυχερός το πώς πήρα το PlayStation μου. Well, το να κερδίσεις στοίχημα αξίας με PlayStation 3 είναι λίγο, ξέρεις, δύσκολο στην ηλικία μου κιόλας. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι ένα στοίχημα που κέρδισα, φίλε μου. Κέρδισα 3 στοιχήματα σε μία εβδομάδα. Θυμάμαι πως πήγα σε ένα μπούκικο δίπλα από το σπίτι μου τον καιρό που μιλήθηκα στην Αγιαφύλλα. Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει μπουκικό στα. Αν είναι ελληνική ή κυπριακή λέξη. I have no clue. Εκεί που πάει και παίζει στοίχημα. By the way, αφήστε σχόλιο κάτω που αφήνουν τα comments. Πώς πήρατε εσείς το PlayStation 3, αν ήταν απλά οι γονείς σας ή κάποιος φυλάξατε λεφτά ή ήταν δώρο, ή μήπως το κερδίσατε πού ποτέ, μπορεί να ήσασταν τόσο τυχεροί. Θέλω να ακούσω πώς το πήρατε εσείς, άσχετο μπορεί να είναι κανονικός τρόπος ή τρομακτικό, καταπληκτικός τρόπος. Στο θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το πρώτο μου στοίχημα που κέρδισα για να πάρω το PlayStation, αν δεν κάνω λάθος έπαιξα 10 ευρώ, 4 ομάδες, ήταν derby και οι 4 ομάδες του δεν διούσε καλά. Θυμάμαι μόνο την Arsenal και τον Ολυμπιακό Πειραιά. Δεν Πειραιός, Πειραιά, συγγνώμη αν το λέω λάθος. Αυτές τις δύο ομάδες μόνο θυμούμε από το στοίχημα που είχα κερδίσει. Και αν δεν κάνω λάθος βγαίναν περίπου στα 250 ευρώ. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κάπου εκεί πρέπει να βγει. Τέλος πάντων, το κερδίζω το στοίχηματάκι, ξέρω εγώ, και
Πάω να αλλάξω το κουπονάκι για να πάρω τα λεφτά, 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 λεφτάκια. Και λέω, να παίξουμε άλλο ένα, να παίξουμε άλλο ένα στοίχημα. Μπας και φανούμε, ξέρω εγώ, τυχερούλι κύριε φίλε, δεν ξέρεις ποτέ. Τότε είχα ένα σύστημα να παίζω 2 ευρώ, ένα παιχνίδι ισοπαλία και δύο παιχνίδια να πηγαίνει ημίχρονο χ και να κερδίζει η ομάδα που είναι σπίτι. Χ ένα άσο, ας πούμε, όσοι ξέρετε και ασχολείστε. Πάει το 20-0. Ωραίο, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε δυναμικά το κομμέντερι μας. Πάω και παίζω το κουπονάκι 2 ευρώ. Πρέπει να βγει ένα σύνολο. Γίνουν κάπου 80 με 100 ευρώ. Μερικές φορές 120 αν είναι καλύτερες τιμές. Και πάω. Το κερδίζω. Δεν θυμάμαι ομάδες. Το κερδίζω, φίλε, και λέω. Ω, μα. Ω, φίλε. Έχουμε χτυπήσει jackpot, ρε, φίλε. Πήραμε δύο κουπανάκια μέσα σε 2 μέρες, 3 μέρες. Πόσο ήταν, ρε. Και λέω, να τσιμπήσουμε άλλο ένα έτσι τέτοιο κουπόνι. Χιάσο, χιάσο. Την επόμενη μέρα πάω και το αλλάσω και εκείνο, ξέρω εγώ. Το κέρδισα, ρε φίλε. Τι να πω, το κέρδισα και λέω, το αλλάσω. Εκείνο έβγαινε σίγουρα 70 ευρώ, δεν θυμάμαι. Και, well, είχα λεφτά να πάρω το PlayStation 3 που το ήθελα τόσο πολύ, ρε φίλε. Τόσο πολύ το ήθελα που πήγα και παίξα στοιχηματάκια. Ξέρω ότι θα φυλάξω λεφτά. Παιδιά, μην παίξετε στοιχήματα. Δεν είναι καθόλου καλά, να ξέρετε. Έχω. Εντάξει, δεν λέω ότι έχω αρνητικό ρεκόρ με στοιχήματα, αλλά δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Δεν ξέρω πώς είναι η αντίδραση του. Το ανθρώπου που δούλευε εκεί. Ξέρω πώς δεν το μοιάζει, δεν χάνει λεφτά αυτός. Αλλά ξέρω εγώ, έρχομαι 3 μέρες στη σειρά και ξέρω με κερδισμένος με στοιχηματάκια μου. Λέει. Τι στο καλό γίνεται, ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό. Δες πάνω, επόμενη μέρα πάω και αγοράζω το PlayStation 3 μαζί με κουτί με το Uncharted 2, θυμάμαι ήτανε. Δεν θυμάμαι ποιο FIFA ήταν. 9, 10, ήτανε πριν. Ήταν πριν, δεν θυμάμαι ποιο FIFA ήταν. Τέλος πάντων, ξέρω ότι ήμουν 17, so με μαθηματικά δεν ήμουν καλός. Και ναι. Όπως είπα, αφήστε σχόλια πώς πήρατε εσείς το δική σας PlayStation 3, μπορεί να είναι PlayStation 4, πέντε την αν έχει κάποια ενδιαφέρον ιστορία. Και ναι, αυτά από μένα, ελπίζω σας το βίντεο, όπως πάντα ευχαριστώ για τα like και είστε καινούριοι στο channel, check τα βίντεο και click the subscribe button από εκεί από κάτω. Κάποιος ζήτησε να το κάνω το πιο σιγά το ούτρο μου και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Τι έγινε, περίπου από 2-1,5 μέτρα απλώς. Με βολάρα με την μπάρα ακριβώς μέσα στη μέση της μέσης και πκά. Α, δεν ξέρω. Μου κι άλλα μ' αρέσει. Ρίξε μου κι άλλα μ' αρέσει. Έλα. Ρε, σταμάτα να γυρίζεις δεξιά αριστερά ρε. Ρίχτη.